Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να φτηνίνουν πιο πολύ τα φάρμακα, να μην φτηνίνουν. Ποια είναι η πρότασή σας? Ακούστε, κύριε Βαγγελάτη, είναι πραγματικά κρίσιμο το ερώτημα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναζητά 300 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Να μειώσει τις δαπάνες. Ο κύριος Γεωργιάδης, άμα τη αφήξει το στο Υπουργείο, δόρισε στις βιομηχανίες 300 εκατομμύρια. Αύξησε 265 φάρμακα πρωτότυπα, τα οποία ήταν κάτω από το μέσο όρο των τριών κατώτερων χωρών. 265 φάρμακα. Και έδωσε και 100 με 150 καινοτόμα φάρμακα χωρίς διαπραγμάτευση στις βιομηχανίες. Ξέρετε τι δώρο είναι αυτό? Δεν είναι μόνο τα 300 εκατομμύρια που θα κερδίσουν από αυτές τις τιμές, αλλά η Ελλάδα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός που μας ακούει, κύριε Βαγγελάτο, είναι χώρα αναφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Η τιμή που έχει κάθε πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, η τιμή που έχει κάθε φορά, επηρεάζει αναλόγως την τιμή σε 19 χώρες. Κύριε Κουρουπλή, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έρχομαι λοιπόν εμείς και λέω, να ακούσουμε την πρόταση. Πάρτε πίσω, κύριε Γεωργιάδη, αυτή την απόφαση. Ναι. Ένα αυτό. Που μπορεί, άμα την πάρεις αυτή πίσω την απόφαση, και έρθουμε και δεν στηρίξουμε εμείς και δεν ψηφίσουμε. Αντί ο κύριος Γεωργιάδης να λέει αυτό είναι νόμιμο, να το δεχτώ κι εγώ. Είναι νόμιμο. Δεν είναι ηθικό. Όταν μια χώρα χυμάζεται και αφού κύριε Κουρουπλή, αφήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα λεπτό. Είναι τόσο απλό το ερώτημά μου. Γιατί η προκάτοχη ηγεσία μαζί σε συνεννόηση και με τη στήριξη τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, τα κρατήσαμε τα φάρμακα αυτά κάτω και από το μέσο όρο. Υπήρχε για να μην είναι μόνο μια καταγγελία ο λόγος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από κάποιες φορές ελέγεται γι' αυτό. Σας λέω. Αυτοί λένε να φτηνίνουν τα φάρμακα. Εσείς τι λέτε? Να φτηνίνουν τα φάρμακα. Η πρότασή σας ποια είναι? Πέστε μου λοιπόν, κύριε Ευαγγελάτο, αυτή είναι η τροπολογία. Πέστε μου που το λέει. Πέστε μου που το λέει αυτό. Τι εννοείται που το λέει? Που δηλαδή, το λέει ο κ. Γεωργιάδης αυτό δεν είναι που λέει, που ισχυρίζεται. Αυτό που ισχυρίζεται. Εγώ θα το κάνω το ερώτημα άλλη μία φορά, αλλά το έκανα και στον κύριο Βαρεμένο. Απαντάω. Πολλές και την Παρασκευή. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πια είναι. Εμείς λέμε λοιπόν μέσα στο νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις, κύριε Βαγγελάτο. Διότι άμα δείτε η ιστορία πάει, η παράγραφος 9 και 10, εκεί κρύβεται και ο δαίμον. Λέει με υπουργικές αποφάσεις θα ορίζονται αυτά. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήδη έχει συμφωνημένο ότι δεν θα είναι το ποσό αυτό, 15% που λέγεται. Ούτε αυτό λέγεται. Να μας πει λοιπόν, θέλει να το φέρει, να το ψηφίσουμε, να το βάλουμε στον νόμο. Ότι θα δημιουργηθούν τα φάρμακα 15% όλα, αλλά στον νόμο, όχι στην υπουργική απάντηση. Πάμε να ακούσουμε απάντηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Σας απάντησα? Φαντάζομαι σας απάντησα. Εγώ δίνω λόγο γι' αυτό. Έχω ερωτήματα, αλλά θα τα κάνω σε λίγο για να μιλήσει η κυρία Μακρύ. Εγώ, επειδή εκτός από συμμετέχουσα, είμαι και ακροάτρια, δεν απάντησε. Θα πω μόνο μία κουβέντα για την αρχική διαπίστωση που έκανε ο κύριος Κουρουμπλής. Πράγματι, ο κύριος Γεωργιάδης το μήνα Αύγουστο ενέταξε φάρμακα τα οποία περιμέναν επί χρόνια προς όφελος των ασφαλισμένων και των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Εδώ έχω και εγώ αυτό και του αυτού που μιλούσε ο κύριος Κουρουμπλής. Ναι. Όχι, δεν αύξησε. Δεν αύξησε. Αυτό που έλεγε το κρεζόν πόσο είχε, κύριε Κουρουπλή, να την αφήσετε να απαντήσει και μετά θα σας δώσω χρόνο για να, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι λέμε. Κυρία Μακρύ, συνεχίζετε και μετά θα απαντήσει ο κύριος Κουρουπλής. Εδώ φαίνεται η μείωση, επειδή αναφέρθηκε πριν ο κύριος Κουρουπλής, έχω και εγώ τη διάθεση. Είναι η τροπολογία με τη μείωση της Τετάρτης. Είναι η τροπολογία και τη μείωση της τιμής. Λέω λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκαν οι πολυεθνικές και οι εθνικές, 340 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα χάσουν από τη ρύθμιση αυτή οι πολυεθνικές και 140 εκατομμύρια θα χάσουν οι ελληνικές εταιρείες. Να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Αυτό το νούμερο εσείς το συμπλέετε, το εκτιμάτε το ίδιο ή το βλέπετε διαφορετικά, κύριε Κουρουπλή? Πού φαίνεται, κύριε Γεωργιάδη? Πού φαίνεται να ακούσουμε την κυρία Μακρύ. Ωραία, σωστό ερώτημα. Από τον έλεγχο λοιπόν και από την έρευνα που έχει κάνει. Πού είναι η μελέτη? Ποια είναι η μελέτη? Καταθέστε την. Κύριε Κουρουμπλή, σας παρακαλώ, μπορώ και εγώ να φωνάξω, μπορώ και εγώ να διακόψω. Σέβομαι τη σχέση που έχουμε τόσα χρόνια και θέλω να κρατήσω αυτή τη συζήτηση. Κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση, γιατί είναι καυτό θέμα πολιτικό να μπορέσει να σχηματίσει μια γνώμη. Μπορώ να είμαι και αυστηρή και μπορώ να έχω και αιχμές. Δεν θέλω να ξεκινήσω. Πώς προκύπτει λοιπόν έτσι αυτό το ποσό αυτή των 100? Είναι η έρευνα που έχει κάνει και αυτή είναι η μελέτη την οποία έχει στα χέρια του Υπουργός και την δημοσιοποιώ. Κύριε Κουρουπλή, μην τη διακόψετε, σας παρακαλώ, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι λοιπόν, λέτε, μια μελέτη. Με την ευθύνη αυτή τη μελέτη λέω. Την έχετε συμπεριλάβει στην τροπολογία? Όχι, δεν έχει συμπεριληφθεί. Άρα είναι κατ' εκτίμησή σας, δεν είναι μελέτη, ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Δεν ξέρει το κοινοβούλιο που καλείται να ψηφίσει. Η μελέτη πάντοτε είναι κατ' εκτίμηση, είναι εκείνο που κάνει τη μελέτη του μελετητή. Την αναφέρω δημόσια με ευθύνη των όσων λέω. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτή η μείωση των φαρμάκων
που είναι πολύ μεγάλη για ορισμένα φάρμακα, σημαντική για κάποια άλλα, περιλαμβάνει 12.000 σκευάσματα, είναι προς όφελος των ασφαλισμένων. Έβαλε ο κύριος Κουρουπλής ένα ερώτημα, το οποίο άκουσα και από άλλους. Για να πάμε στην ουσία του πράγματος. Παρακαλώ. Το ερώτημα είναι ότι με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, τον διάδοχό του, όποιον έρθει μετά, να ρυθμίσει ο ίδιος με υπουργικές αποφάσεις τιμές φαρμάκων. Εκεί λοιπόν προβάλλεται μια ένσταση. Αφήστε με να το κάνω, γιατί είναι κρίσιμο νομίζω σαν ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Που σου λέει, την ψηφίζεις την τροπολογία τώρα, έχει ο Υπουργός το δικαίωμα και στα μουλοχτά κάποια στιγμή δίνεις μια αύξηση. Λίγοι το παίρνουν χαμπάρι, μπορεί και κανένας και κάποιοι ωφελούνται. Γιατί λοιπόν να υπάρχει στον Υπουργό αυτή η δυνατότητα? Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να μειώσει, όχι να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων. Μόνο να τη μειώσει. Μόνο να τη μειώσει. Δεν επιτρέπεται να την αυξήσει. Να ρυθμίσει και να ρυθμίσει το κέρδος των χοντρεμπόρων. Τίποτε περισσότερο. Ένα λεπτό. Όχι να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων. Από αυτή την τροπολογία δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει περιθώριο αύξηση. Αύξηση. Δηλαδή λέει στον Υπουργό ότι αν αυτό το φάρμακο κάνει 1 ευρώ και εσύ θες απολύτως 1,10, απαγορεύεται η αύξηση. Με αυτή τη ρύθμιση απολύτως ρυθμίζεται η μείωση. Ο Υπουργός έχει μέσα έστω και ένα μικρό παράθυρο για να αποφασίσει αύξηση. Με τη ρύθμιση αυτή κανένα. Είστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Κατηγορηματικοί. Πόση μείωση λέω λοιπόν. Αφήστε όχι, όχι, ένα λεπτό. Να μείωση. Τη δούμε τη μείωση. Λέω, αλλά λοιπόν. Επειδή είπατε πριν ότι μπορεί και να αυξήσει τα φάρμακα. Λέω, λοιπόν. Δεν μπορεί να τα αυξήσει τα φάρμακα. Μπορεί μόνο να τα μειώσει. Να ακούσουμε και την επιχειρηματολογία του κ. Κουρουπλή σε αυτό. Να προσθέσω και εγώ την ερώτησή μου και τη γνήσια. Να πάρω την απάντηση και μετά αμέσως θα κάνετε το ερώτημά σας. Αυτό που είπατε κι εσείς. Επειδή σας ρώτησαν αν απάντησα, σας ρωτάω με πολύ απλό τρόπο και ήρεμα. Μπορούμε αύριο το πρωί ο κ. Γεωργιάδης να πει πόσο θέλει να μειώσει τα φάρμακα? 10%. Γιατί και σε αυτό, αν δείτε τι απάντησε στον κύριο Σαλμά, άλλα απάντησε στον κύριο Σαλμά, άλλα είπε στη Βουλή, άλλα ποσοστά είπε, άλλο του είπε 15, άλλο του είπε... Ένα-ένα, από αυτή την τροπολογία μπορεί να προκύψει αύξηση. Να μην έχει ο Υπουργός το δικαίωμα της διαπλοκής. Μάλιστα. Να, λοιπόν, κυρία Μακρύ, θέλει, όχι, δεν το διακόψετε. Όπως σας προστάτευσα πριν, θα προστατεύσω και τον κύριο Κουρουπλή. Δεν δέχομαι η Ζέτα να με διακόψει. Όχι, 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 δεν το θέλω εγώ για κανένα από τους δύο. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό. Από αυτή την τροπολογία μπορεί ο Υπουργός να αποφασίσει αύξηση φαρμάκων ή μόνο μείωση? Το πόσο μείωση είναι άλλη κουβέντα να την κάνουμε μετά. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο νόμος, το ορίζει ο νόμος το πώς θα γίνει. Να αυξήσει πάντως τιμές μπορεί ή μόνο να μειώσει? Όχι. Δεν μπορεί. Να μειώσει όμως αντί 15-7 μπορεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πληρώσουμε πιο ακριβά τα φάρμακα δεν γίνεται. Μπορεί να το μεταφράσω αυτό, εγώ κύριε, για αυτούς που δεν είναι υποψιασμένοι. Κύριε, μπορεί να μειώσει τόσο τα φάρμακα που να διαμορφώσει τον ανταγωνισμό στις εταιρείες. Αυτό εννοείται. Ο νόμος λέει, ότι η Ελλάδα το πρωτότυπο φάρμακο θα είναι η τιμή του στο μέσο όρο των 3 κατώτερων χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό το λέει ο νόμος εδώ και χρόνια. Τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και τον εγκαλούμε και δεν τον εγκαλώ εγώ. Πρώτος ο προκάτοχος του Υπουργός ο κύριος Σαλμάς, προχθές στη Βουλή. Ναι. Του είπε γιατί κύριε αύξησες 265 φαράμακα, ποιος σε πίεσε και επειδή μιλάει για διαπλοκή ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Βαγγελάτο, κατέθεσα αίτηση στη Βουλή και παρακαλώ να κατατεθεί. Τώρα δώστε μας και μια απάντηση. Ποιος τον κύριο Γεωργιάδη τον πίεσε, διότι είπε ότι δέχτηκε πιέσεις για να αυξήσει τις τιμές. Το ρωτώ λοιπόν. Ποιος τον πίεσε να μας στείλει τον αποστολέα των εξοδίκων? Πρώτο αυτό. Δεύτερον. Ακούω, δεν αντιδρώ. Και είναι σαν να συνομολογώ. Με συγχωρείτε κύριε Κουρουπλή. Λέτε ανακρίβειες. Ο κύριος Γεωργιάδης. Το γενικό λογιστήριο του κράτους ουσιαστικά κάνει παρατήρηση στον κύριο Γεωργιάδη και του λέει ότι κατ' εκτίμησή σας θα υπάρξει αυτή η μείωση. Μελέτη που λέει η κυρία Μακρύ δεν υπάρχει. Θα σας στην Βουλή δεν έχει κατατεθεί. Θα σας παρουσιαστεί λοιπόν, στη συζήτηση. Λοιπόν, εμείς για να μην σταματήσει αυτή η αντιδικία, αφού όλοι νοιαζόμαστε για το καλό, φέρτε λοιπόν μια διάταξη που θα το λέει ο νόμος, κύριε. Ναι, ωραία. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, κυρία Μακρύ, αμέσως μετά. Αλλά ναι, υπάρχει αλλά ένα ερώτημα που μπαίνει από τον κύριο Γεωργιάδη, από την κυρία Μακρύ, από όλους. Ναι. Το οποίο προκαλεί και μια εντύπωση και γι' αυτό θα το θέσω και σε εσάς και θα ήθελα μια απάντηση από αυτού. Μην μου καταγγείλετε τον Γεωργιάδη, την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ θέλω να ακούσουμε. Πάει μια ρύθμιση η κυβέρνηση στη Βουλή, από την οποία προκύπτει ότι αύξηση στην τιμή δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μόνο μείωση. Όχι, δεν προκύπτει από εκεί, κύριε Βαγγελάτο. Το ερώτημα είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με το ερώτημα. Αυτό το λέει ο νόμος ο προηγούμενος. Γιατί. Καμία σχέση δεν έχει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το θέμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ο λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο πήρε τιμές που ήταν πιο κάτω από αυτά που όριζε ο νόμος και τις πήγε εκεί που λέει ο νόμος. Αυτό το οποίο λοιπόν ρωτά δημόσια ο κ. Γεωργιάδης, το θέτω σε εσάς να ακούσουμε απάντηση. Είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι σε κάτι που
που μπορεί έστω και λίγο να μειώσει τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν το εμπιστευόμαστε τον κύριο Γεωργιάδη. Ωραία. Για να μειώσει. Πολύ ωραία. Όχι, μα δεν θα μειώσει. Πού το ξέρετε, σε τέτοιε. Υπουργικές αποφάσεις είναι αυτές.